Κοντά σας τώρα ο Τζίμης Πανούσης. Εγώ είμαι πολύ συγκινημένος, όχι μόνο λόγω των τελευταίων έτσι θεμοδοσφαιρικών και πολιτικών που μπερδεύονται γλυκά μεταξύ τους. Είμαι συγκινημένος γιατί είμαι εδώ μαζί με τη Δήμητρα, τη Δήμητρα Παπανδρέου. Θέλω να σε ευχαριστήσω για τη συγκίνηση αυτή που αλληλοσυγκινηθήκαμε μαζί και θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μου κάνεις κάποιες ερωτήσεις, να μπορέσω να δώσω την ταυτότητά μου στο χριστιανόμενο πλήθος που είναι πολύ μεγάλο το πλήθος που με παρακολουθεί και θέλω να με ρωτήσεις μέσα από την ψυχή σου. Μη. Αξιότιμη ηγέτη της Επανάστασης. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Μάλιστα. Μεταφράζουμε. Νιώθω σαν αθλητής. Που ετοιμάζεται να τρέξει στην κούρσα του. Μόνο και μόνο η σκέψη. Ότι αυτή η συνέντευξη. Λίγο πιο σύντομα. Πραγματικότητα. Ναι. Μεταφράζουμε. Έχει ανεβάσει την αδρεναλίνη μου στα ύψη. Πού μωρό μου, τι μου πες τέτοια. Θέλω να σε κουρέσετε το τρακ που έχω. Όχι, κάνε δουλειά σου. Κάνε δουλειά σου. Είναι το Al Jazeera που μας παίρνει ταυτόχρονα. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Δεν μιλά, δεν έχει σημασία. Μήπως εμείς εδώ κάνουμε αυτή τη δουλειά. Είμαστε φίλοι για να κάνουμε μια φιλική συζήτηση. Εγώ φωτογράφος είμαι. Να ξεκινήσουμε. Ναι, να ξεκινήσουμε γιατί παρατράβηξες. Ναι, πες μου. Είναι πολύ λίγα αυτά τα πράγματα, γενικά τα πράγματα που ξέρουμε για τη ζωή σας. Μάλιστα. Δεν γνωρίζουμε την ημερομηνία γέννησής σας. Θέλω να ρευτερήσω μιλάτε. Τι μας λέτε. Να σας πω, Μιμή, η ημερομηνία γέννησής μου είναι... Ξέρετε, τώρα δεν μπορώ να τα πω και στον αέρα αυτά. Θα ικανοποιήσει, να σου πω το ζώδιό μου μόνο. Είμαι υδροχός με οροσκόπο Σκορπιό. Αυτό θέλεις βασικά να ρωτήσεις, έτσι είναι μη. Από τότε που θυμάστε τον εαυτό σας, ναι. Τι όνειρα είχατε σαν παιδί? Κοίτα να δεις, τα όνειρά μου είναι συγκεχημένα, ονειρόξυπτα περισσότερα, είναι βρεγμένα δηλαδή. Και το τελευταίο που είδα θα σου περιγράψω, είδα ένα ψάρεμα σε παραλία κανονικά, αλλά τα καλάμια ήταν στον ουρανό, ψαρεύανε γλάρους. Δεν ξέρω, το ασυμβολικό είναι αυτό, θα σε γελάσω. Σας ακούω τόση ώρα και μιλάτε... όχι για πολύ. Τους πολέμους και τα βάσανα, είστε κι εσείς ένας ταλαιπωρημένος. Μίλησα, εγώ είπα για πολέμους. Τέλος πάντων, είμαι βασανισμένος, είμαι πονεμένος, είμαστε Τουρκόσποροι, μην ξεχνάς, Δήμητρα, έχουμε έρθει από τη Μικρασιατική καταστροφή και καταντήσαμε εδώ πέρα και βοηθάμε όλοι μαζί στη Μικροαστική καταστροφή. Είμαι παιχνιδιάρης αυτά. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα. Είχατε πάντα μια πολύ προχωρημένη άποψη για τις γυναίκες. Για τις γυναίκες. Προωθήσατε γυναίκες στα πανεπιστήμια, στις στρατιωτικές σχολές. Έχω χαρά με ολόκληρο. Ακόμη και στην προσωπική σας φρουρά. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι αντιφατικό με τις αρχές του Ισλάμ? Μην το λέτε, μην το λέτε, επειδή είναι το Ατζαζίρα εδώ. Θέλω να ξεκαθαρίσω. Αρχές του Ισλάμ είναι μόνο ως προς το πλήθος των σεξουαλικών συντρόφων, τους οποίους μπορούμε. Άλλωστε, χαρακτηρίζομαι από τον Κεμπαριλίκη. Εσείς τα γνωρίζετε αυτά, λόγω και του αείμνηστου του Ανδρέα του Παπανδρέου. Και ο Ροβίρος ο Μανθούλης που έχουμε κάνει ένα ντοκιμαντέρ. Και άλλοι μεγάλοι ηγέτες, όπως είναι ο Ζακ Σιράκος, ο Άξελ Βάσελμπερκ που εφερπίζει το Θοδωράκι και μας έκανε αυτή τη μεγάλη ζημιά. Δεν νομίζω ότι τη γυναίκα εμείς την αγαπάμε. Την αγαπάμε, δηλαδή οι γυναίκες καυλωμένες που δεν είναι κειμένες. Ήσασταν ενεργά πολιτικός και πολύ νέος. Ναι, από μικρός. Στα χρόνια του εμφυλίου. Στα χρόνια του σχολείου. Ναι. Τι ήταν αυτό? Προκήρυξης, μάναμε. Σας εμφύσισε αυτή την ιδέα. Μάλλον, ή την αγάπη για την πολιτική. Για την πολιτική. Σαν επιλογή ζωής. Είναι επιλογή ζωής, έχετε δίκιο. Ο Μιχαλολιάκος με έβαλε στη δουλειά αυτή, τους κεντάβρους. Θέλω να πω ότι, και να το ξεκαθαρίσω αυτό, αντίσταση δεν κάναμε μόνο αριστερή. Πρέπει να το πούμε μια και έξω αυτό, ότι η αντίσταση ήταν ο Αποκατσοσαβούρας, ήταν ο Μιχαλολιάκος, ήταν και άλλοι που δεν θέλω να πω τα ονόματά τους, γιατί οι άνθρωποι μπορεί να μην θέλουν να πάρουν σύνταξη αγωνιστής αντίστασης, έτσι μπορεί να έχουν βολευτεί. Θα ήθελα να μιλήσουμε για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ποια ήταν η σχέση μαζί του, πώς το γνωρίσατε και τι πιστεύετε γι' αυτόν ως άνθρωπο και ως πολιτικό? Ναι, δεν θα ήθελα να, επειδή ο άνθρωπος δεν είναι μπροστά, έτσι, και δεν θα ήθελα να πω. Με τον Ανδρέα είχαμε δύο συναντήσεις. Η μία ήταν σε γυμνάσιο Θηλίων. Δεν θα πω παραπάνω. Δεν θα πω παραπάνω. Να μου πείτε, αν θυμάστε κάτι από τις συναντήσεις σας, κάτι που να σας είχε κάνει εντύπωση στον Ανδρέα.
κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο. Κοιτάξτε, στην Ελούντα ήταν ωραία τα θέματα. Είμαστε μαζεμένοι. Ο συγχωρεμένος Ολοφου Πάλμε ήταν και μπάρης κι αυτός. Δεν κάναμε σπουδαία πράγματα. Εμείς κοιτάγαμε περισσότερο. Δηλαδή, φρουτάκια παίζαμε. Διά παρανομιούλες που κάνουν οι πολιτικοί. Επειδή είναι πολύ δύσκολη η δουλειά μας, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια, τον καλλιτεχνικό χώρο εγώ. Αλλά πάντα από το περιβόλι του ουρανού που γνωριστήκαμε τότε που είχαμε πάει και ποτίζαμε τα δενδρίλια. Τέλος πάντων, έχω καλές εντυπώσεις από τον Ανδρέα. Θα ήθελα να μας πείτε για αυτή την πρωτοβουλία του Ανδρέα Παπανδρέου. Μάλιστα. Με το Φρανσουά Μιτερόν και την άφηξή σας τότε. Yeah. Στην Ελούντα της Κρήτης. Ναι. Τι θυμάστε από εκείνη την εποχή? Σας είπα, δεν θέλω. Βοήθησε αυτή η πρωτοβουλία? Βοήθησε τότε πραγματικά, και τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας που έκανε ο Ανδρέας τα βλέπουμε και σήμερα. Βλέπουμε πραγματικά ότι μεγαλουργεί η χώρα μας. Έχουμε φτάσει, δηλαδή, δεν θα πω πολλά. Έχει φτάσει να είναι υπουργός πολιτισμού ο Τατούλης. Τατούλης, δηλαδή, έλεος. Έχει βγει και ένα σύνθημα. Δεν ξέρω αν ακούσατε ειδήσεις, Δήμητρα, σήμερα. Που λέει ο Βλάκας, ο Πουλής, ο Ολίστραχος Τατούλης. Δηλαδή απαράδεκτα πράγματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Α, πάλι με τον Ανδρέα, σας παρακαλώ. Συνεχίσατε να έχετε καλές. Να πούμε για τη Βουγιουκλάκη. Όλοι πεθαμένοι μαζευτήκαμε εδώ. Από το κόμμα του. Μάλιστα. Δεν έχω σχέσεις από τότε. Με τον Κωστάκη και τον Μπουχέσα βρισκόμαστε, πρέπει να πω. Βρισκόμαστε σε καλιά ταβέρνα, τυχαία δηλαδή. Να φάμε κανένα σουβλάκι μαζί. Αν και δεν περισσεύει τίποτα, τα παίρνει από όλα. Αυτός δεν αφήνει τίποτα. Να έρθουμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα και πρόσφατο. Μάλιστα. Που είναι η απώλεια. Πάλι απώλεια, σας παρακαλώ. Είναι συνέντευξη, είναι μνημόσυνο αυτό, ρε Μιμή. Πέθανε και ο Αραφάτ. Λίγα πράγματα για το Γιάσερ Αραφάτ. Τι να πω, πέθανε ο Αραφάτ, δεν μου είπατε τίποτα, ρε παιδιά. Δηλαδή ενημερώστε με, στο ραδιόφωνο είμαστε. Τέλος πάντων. Ο Γιάσερ είχε τη μιμή του κι αυτός. Βέβαια εκείνη δεν εμφανίζεται πολύ. Δεν ξέρω αν θα κάνει δημοσιογράφο. Έχω ακούσει ότι ετοιμάζεται να κάνει εισαγωγές γερμανικών αυτοκινήτων. Κάτι τέτοιο ακούγονται. Πάντως, όλες οι γυναίκες των ηγετών, έτσι, θα βολευτούν κάποια στιγμή, μιμή μου. Ένα πρόσωπο. Ναι, μην πεις πεθαμένο. Έχει απασχολήσει την επικυρότητα. Όχι πεθαμένο, σε παρακαλώ. Με πάμε. Διάφορους τρόπους. Ποιος? Είναι ο Μπιν Λάντεν. Όχι. Πριν σας ρωτήσω τη γνώμη σας γι' αυτό, καταρχάς θέλω να μου λέσετε μια πορεία. Μάλιστα. Τον έχετε γνωρίσει? Ναι, τον έχω γνωρίσει τον Μπιν. Με τον Μπιν είμαστε κολοσκευρακοί, θα επιτρέψτε μου. Τρομοκράτηση, δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε εδώ πέρα. Ο Μπιν Λάντεν συνεργάστηκε και συνεργάζεται με το Αμερικάνικο Πεντάγωνο. Του έχουν φορτώσει του ανθρώπου πολλά πράγματα. Αυτά για με τους δίδυμους πίσω τα λοιπά. Είναι καμιά σχέση το παλικάρι. Εμείς τα συζητάμε, τα λέμε. Κάποια στιγμή θα βγει και αυτός, θα κερδίσει, θα διεκδικήσει το δίκαιο του. Διότι έχουμε εμπιστοσύνη στην Αμερικανική δικαιοσύνη. Τι γνώμη έχετε γι' αυτόν? Για τον Μπιν Λάντεν, σας είπα, είναι το παλικάρι παρεξηγημένο. Μάγια του έχουν κάνει, πρέπει να του έχουν κάνει μάγια. Διότι αυτή η αμερικάνικη, που λέμε, αυτή η ξενοφοβία που υπάρχει και ο φόβος στη μαντήλα και στο μουσουλμανισμό, τον έχει πάρει στο λαιμό τον άνθρωπο. να το κάνουμε λίγο χαρούμενο. Όμως οι Αμερικανοί αρέσκονταν πολλές φορές στο παρελθόν να σας αποκαλούν τρομοκράτη. Τρομοκράτη, λέει, Ξέρετε ότι ήταν άδικο αυτό? Αυτό ήταν άδικο, διότι εγώ μια βίζα είχα πάει να πάρω, δεν έβρισκα αλλού. Και πήγα να πάρω μια βίζα από το, πώς το λένε, και την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Δεν μου τη δόκανε, αλλά δεν έχουν εδώ και ούτε στο μικρούτσικο το θάνο. Μιλάμε όλη τη Στασιακή, δεν μπαίνουμε. Η απόφασή σας να σταματήσετε την παραγωγή βιολογικών, πυρηνικών και χημικών όπλων, ναι, σας έβγαλε από το χάρτη των απίθαρχων. Δεν θα απαντήσω. Εντός εισαγωγικών. Όχι, δεν θα απαντήσω. Δεν θα απαντήσω. Σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, ναι. Ακριβώς αυτές οι κατηγορίες. Το βασικό σας κίνητρο γι' αυτό? Το βασικό μου κίνητρο είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω για βιολογικούς και πυρηνικούς πολέμους. Διότι έχουμε καταντήσει το φυσικό, τη φυσική ανάγκη του άνθρωπα, έτσι, επειδή τρώμε πολλά φασόλια Άραβες, τις φυσικές ανάγκες αυτές, τα λένε φυσικό αέριο, ότι είναι τρομοκρατικό, δηλαδή. Δηλαδή, όποιος πέρθεται θα καταδικάζεται. Είναι απαράδεκτα αυτά, μιμή. Ποια είναι η γνώμη σας για τον George Bush? Άμα το χοντρίνα να ασχοληθήσουμε τώρα, λέμε βρωμόλογα. Είναι ένα παλικάρι ψηλό, ωραίο, σαν το Μεγαλέξανδρο. Λέγεται ότι έχει και, είναι και πολύ πρικισμένος στο ανδρικό του μόριο, λέγεται. Είναι γύρω σε 1,5 πόντους και αυτό τον έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Πάντως γενικά είναι συμπαθητικό το άτομο. Τόνι Μπλερ. Ο Τόνι Μπλερ, νομίζω και τον τρίτο φύλλο έχει θέσει και στις ηγεσίες και στους. Είναι αριστερός ο Τόνι Μπλερ πάνω απ' όλα.
Και έχει κάνει ένα λαθάκι τώρα εκεί στο Ιράκ που σφάζουν και έχουν σκοτώσει 250.000 κόσμο, αλλά δεν είναι τίποτα. Εδώ το τσουνάμι σκότωσε 200.000 εμπεντωμένα χτυπηματάκι. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο για τον μόνο, Ζακ νομή. Σιράκ. Ναι. Ο Ζακ Σιράκ δεν τον γνωρίζω, δηλαδή ούτε το ζώδιό του, κουβάλαγε μαζί του 4-5 παλικάρια, δεν γνωρίζω τίποτα παραπάνω μιμή. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο πιο χαρισματικός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών? Των Ηνωμένων Πολιτειών λέτε. Νομίζω είναι ο Αβραάμ Λίνκολν. Έχετε γράψει, ναι, αρκετά βιβλία, μεταξύ των οποίων το Μικρά Πράσινο Βιβλίο. Μικρά Πικρέμου Αράπη, το Βιβλίο, σήμερα το... Η Γινή Διαστροφή. Θα το ξαναγράφατε όπως το γράψατε τότε γόμενας. Ή νομίζετε ότι θα μπορούσατε να έχετε κάνει και κάποιες αλλαγές? Κοιτάξτε, δεν θάλασσα το εξώφυλλα. Ορθογραφικά έφερε, τα έφερε τα ίδια. Έχετε μετρήσει πόσες φορές έχει κινδυνεύσει η ζωή σας? Έχουμε ακούσει ότι έχουν γίνει διάφορες απόπειρες δολοφονίας εναντίον σας. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θυμάμαι τίποτα, διότι παίρνουμε κάποια φάρμακα και δεν θυμόμαστε από εκεί και πέρα πόσες ήταν. Το θέμα είναι ότι, πώς με βλέπετε, μέχρι σήμερα είμαι δόξα τον Αλλάχ και το γιαραμπή ζωντανός. Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής σας? Ότι καταπολέμησα με επιτυχία τη δυσκολιότητα. Το παλιό όραμά σας για την Ενωμένη Αφρική ισχύει ακόμα? Και πόσο είναι εφικτό σήμερα? Τώρα χτυπήσαμε. Με πατήσατε που λέμε στον Γκάλο. Αυτό είναι ένα όραμα. Ένα όραμα ζωής, θα έλεγα. Αυτή η Ενωμένη Αφρική. Δηλαδή θέλω να έρθει η Ζιμπάμπουε στο Σύνταγμα, αν τα μπορούσα. Ποιες αλλαγές βλέπετε στον εαυτό σας ανάμεσα σε αυτή τη διαδρομή σας στα 35 χρόνια από πριν μέχρι σήμερα που έχετε γίνει ηγέτης? Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα ηγέτης. Δεν βλέπω καμία αλλαγή. Εκτός από κάποια lifting τα οποία είναι για έναν ηγέτη, και ο Μπερλουσκόνη, όπως έχετε δει, κάνει διάφορες, σοβαντίζει, κάνει διάφορες στο πρόσωπό του. Εκτός από αυτές τις φαινομενικά, τις αλλαγές επιφανειακές, νομίζω ότι έχω παραμείνει ίδιος. Υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι, θα είναι ο Κάρολος Παπούλιας, ο Παπούλιας, που ήταν υπουργός εξωτερικών. Α. Πολύ φίλος του Παπανδρέου. Φίλος. Και από ό,τι γνωρίζω και παλιός δικός σας φίλος. Έχουμε, ναι, ναι, κουβεντιάσει πολλές φορές με τον κύριο Παπούλια. Σας μιλάει για Παπούλιας? Για τις επισκέψεις του στη σκηνή σας. Μάλιστα. Και έχουμε πολλές φορές αναφερθεί. Πόσες φορές έχει έρθει? Στο όνομά σας. Μάλιστα. Και στην καταπληκτική φιλοξενία σας. Κοιτάξτε τώρα, καταπληκτική φιλοξενία. Ένα sleeping bag είχα στην κατασκήνωση και ένα, θα λέγαμε, ένα αυτό το παγουράκι που είχαμε μέσα, ένα τσίπουρο. Ένα χαλασμένο παλιό αυτό με το κάτι σάρκ. Δεν είναι, και τι φάγαμε, ότι βγάλα σάντουις, τι φιλοξενία. Νομίζω είναι υπερβολές του κύριου Παπούλια. Αυτό είναι η είδηση, λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Σας δώσατε, λοιπόν, μια καταπληκτική είδηση. Ούτε έκανε κάμπινγκ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είμαι σίγουρη ότι θα το χαρεί. Ναι, θα το χαρεί ο πρόεδρος και πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Να τελειώνουμε γρήγορα, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί πρέπει να φύγω. Μιλήσατε, ναι, αρκετές φορές, κάνατε αναφορά για την αρχαία Αθήνα. Δεν είναι και η δουλειά σας αυτή. Κάνετε... Με ρωτάτε διάφορα ιδέες. Δεν παρακολουθήσατε τους Ολυμπιακούς Αγώνες καθόλου? Όλοι τις παρακολουθήσατε. Σας παρακαλώ, κύριε. Δεν είναι ερώτηση τώρα, αν παρακολουθήσω Ολυμπιακούς. Ναι, έχω δει και το. Πώς το λέω, το Χαβάη 5-0 20 φορές. Σας παρακαλώ. Πάμε παρακάτω. Ανδρέας Παπανδρέου και εσείς το είχατε. Πάλι Ανδρέας Παπανδρέου. Σας παρακαλώ. Φέρετε αυτούς τους δύο λαούς. Αλλάζαμε επεισόδια. Πόσο πιο κοντά γίνεται. Δυναστεία μου. Σήμερα είναι τόσο κοντά όσο θα θέλατε? Όχι, δεν είναι σήμερα. Με τον Ανδρέα είμαστε πολύ καλύτερα. Αυτό το θα σας ευχαριστήσω για την υπέροχη φιλοξενία που σα. Να τελειώνουμε. Να φύγει το Αλτζαζίρα, να κουβαλάμε τα παιδιά από το πρωί. Προς το συνεργάτες μου δύο δώρα. Ναι, ναι, γρήγορα, Μιμή. Το ένα δώρο. Μα κόψε στον αέρα, Μιμή. Προσωπικό δικό μου. Ναι, τι μου φέρες πάλι? Αυτά τα πρόστιχα. Είναι από την προσωπική συλλογή. Ωμα, Ζαβιέρα. Του συζύγου μου. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα? Άμα. Ένα, ήταν... Το τελευταίο θα έλεγα κομπολόι που κρατούσε στα χέρια του. Κομπολόι είναι αυτό, γιατί είναι που μπαίνουν, τέλος πάντων. Πω, πω, είναι μεγάλη τιμή για μένα, σας ευχαριστώ. Να σας το προσφέρω. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί είμαι σίγουρη... Αυτά τα γράμματα που γράφει πάνω... Θα ήθελα να βρίσκεται στα χέρια ενός καλού του φίλου. Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Αυτό τα γράμματα πάνω τι γράφει το κομπολόι? Μπορείς να μου πεις τι γράφει απάνω, είναι... Δεν τα έχει το μονόγραμμά του. Α, μονόγραμμα είναι αυτό. Ποιος?
Αλφαπή, στα ελληνικά, Ανδρέας Παπανδρέου. Αναρχία παντού, ναι. Μάλιστα. Να τελειώσουμε. Έχετε και άλλα δώρα, γιατί πρέπει να φύγω. Τι δώρα έχουμε. Θα ήθελα να το κρατήσετε, γιατί... Να το κρατήσω, φωτογραφηθούμε με αυτό. Ήσασταν και είστε ένας πραγματικός φίλος. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Να τελειώνουμε όμως. Και μύγες εδώ μέσα. Είναι δικό σας τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και είμαι σίγουρη ότι είναι χαρούμενος γι' αυτό. Για ποιο λέμε πάλι. Και έχετε μια αιμονή. Είναι... Τι είναι αυτό? Ένα δωράκι από όλους εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο σάτυρος, ο αρχαία. Αληθεύει ότι είχαν τόσο μεγάλα γενικά όργανα οι αρχαία. Είναι κάτι, σας ευχαριστώ πάρα κάτι πολύ. Προσωπευτικό της αρχαίας της ελληνικής λεβεδιάς, θα λέγαμε, μάλιστα. Ευχαριστώ, Δημήτρα. Σας ευχαριστώ για τα δώρα. Θα σας τα ξεδιπλώσω. Ευχαριστώ. Μπορούμε να κλείσουμε, Δημήτρα. Τι θέλεις? Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω και να σας φιλήσω. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο γαλάζιος κάφρος, επικεφαλής με τις λευκές ρίγες, είναι το θύμα του παπά και ο θήτης του πνημνίου. Αυτός που έχει φάει αμάσιτη την εθνικοαυνανιστική σφαλιάρα του ανύπαρκτου μεγαλείου της Παπαρίας Φυλής, με τα κοντά πόδια και το δασίτριχο στέρνο. Αυτό είναι και το μοναδικό δάσος, έτσι που σέβεται ο καταπατητής και ο εμπριστής της δημόσιας περιουσίας, αυτό το δάσος με τις τρίχες, το στέρνο. Το στέρνο που είναι η ουδέτερη στέρνα που αναβλύζει αρσενικό και ταυραντήλα. Λουγκροπαγίδα, απροσάρμοστου κινεδισμού, με μουστάκια φερετζέδες, ξυρισμένα ύφη και ευλογιοκομμένα ιδανικά. Αυτό το βαγόνι βρίσκεται σε πολύ βάθος. Καλησπέρα καταρχήν από το Λονδίνο. Να σας πω λοιπόν ότι αυτό το βαγόνι οι αρχές ακόμα δεν μπορούν να το ανασύρουν. Βρίσκεται σε βάθος περισσότερα από τα 600 μέτρα. Βρίσκεται σε βάθος περισσότερα από τα 600 μέτρα. Βρίσκεται σε βάθος περισσότερα από τα 600 μέτρα. Είναι πολύ επικλινές και φοβούνται οι αρχές κατάρρευση του τούνελ λόγω του βάρους. Ο σταθμός του King's Cross που βρισκόμαστε απ' έξω είναι από τους παλιότερους του δικτύου και ως εκ τούτου οι αρχές θέλουν να είναι πολύ προσεκτικές. Εικάζεται ότι βρίσκονται πάνω από 70 νεκροί μέσα σε αυτό το βαγόνι. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ξεκάθαρη εικόνα. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που είχαμε και επικοινωνία με τις αρχές, οι νεκροί φέρεται να αυξηθούν δραματικά τις επόμενες μέρες. Κάποιοι μιλάνε για τριψήφιο νούμερο, ακόμα όμως δεν είναι σε θέση να το επιβεβαιώσουν. Το ίδιο ισχύει και με τους τραυματίες. Μιλάνε για μερικές εκατοντάδες. Το νούμερο 700 για κάποιους είναι κάτι που δεν θα κρατηθεί για πολλές μέρες και λένε ότι Κυριακή μάλλον θα ξεκαθαρίσει εικόνα. Στο πεδίο των ερευνών νομίζω ότι επιβεβαιώνεται αυτό που είχαμε πει πρώτοι, ότι δηλαδή οι αρχές κάνουν ένα κυνηγητό για να βρουν τους ενόχους. Πρόκειται για ένα θύλακα της Αλκάιντα που το γνωρίζανε. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει πριν μερικούς μήνες εδώ. Τον έχουν βρει οι αρχές. Μάλιστα παίρνει και βοηθήματα από το Βρετανικό κράτος. Βρίσκεται στο βόρειο Λονδίνο. Οι εφημερίδες τον φωτογραφίζουν. Έχω στα χέρια μου την τελευταία εφημερίδα που τυπώθηκε στο Λονδίνο. Εδώ αναφέρονται ότι υπάρχει κάποιος ύποπτος που οι αρχές τον κυνηγάνε και τον έχουν στο στόχαστρο. Παρ' όλα αυτά, οποιαδήποτε σύλληψη θα γίνει πολύ προσεκτικά, γιατί δεν θέλουν οι αρχές να υπάρξει κάποιο λάθος και να κατηγορηθούν ότι ψάχνουν για εξυλακτήρια θύματα. Σε αυτή την εφημερίδα που σας δείχνω μόλις τώρα αναφέρεται και η μαρτυρία ή δηλώσεις του οδηγού, του Έλληνα οδηγού του λεωφορείου της Tavistock Square, που είναι κριτικής καταγωγής και λέγεται ότι πρέπει να είναι ο μόνος που διασώθηκε από το λεωφορείο του. Ενώ στις εικόνες που έχουμε αποκλειστικά, ο γιατρός του Μπορί έφελξε λέει ότι ξαφνικά χάθηκε από το χώρο του ατυχήματος. Όσον αφορά τους ανθρώπους, η πόλη ξαναβρίσκει το ρυθμό της. Δεν πίστευα ποτέ ότι μια διαδρομή με το μετρό θα ήταν τόσο δύσκολη. Το πρωί πήρα το μετρό. Ο κόσμος τρομαγμένος. Ένα ζευγάρι κράταγε το χέρι ο ένας του άλλου. Ο κόσμος σταδιακά προσπαθεί να βρει το χρόνο του. Προσπαθεί να ξαναβρει τους χαμένους ρυθμούς. Όλοι λένε business as usual, δηλαδή επιστροφή στην καθημερινότητα. Ο κόσμος επιθυμεί να ξαναγυρίσει σε ρυθμούς σε μια πόλη που εχθές ήρθε στην ώρα 0. Τι αντιποκρισάρα ήταν αυτή, αλίμονο, λίμονο. Κλειδί ο Έλληνας οδηγός του μοιραίου λεωφορείου που ανατινάχτηκε στο Λονδίνο. Έλληνες παντού. Έλληνες παντού και μάλιστα σε θέσεις κλειδιά. Θέσεις κλειδιά, τα κλειδιά που ανοίγουν τις τηλεοπτικές και κρόπορτες να μπουν και να μας μαγαρίσουν οι τρανσέξουαλ σιρήνες. Αυτή η αδίστακτη ρούγκρα, ο Μπλερ, που είναι και η σοσιαλιστή στρωμάρα του, είναι ο αμερικάνικος δούριος ύπος στα σπλάχνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πυροδοτήθηκαν με το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, ενώ ο δικός μας ο Σπιούνος διατηρεί την αγγλική λίρα. Όχι. Είναι και ο πρώην μαοϊκός, αυτός ο Μπαρόζο, ο Μπαρόζο. Κάθε θρησκε λίγο είναι στην Ουάσιγκτον και δίνει ραπόρτο.
Και όποιος κουνηθεί παίρνει τον μπούλο όπως ο Γερμανός Ρέντερ στις επόμενες εκλογές εδώ τις έκτακτες, επειδή αρνήθηκε να στείλει φαντάρους στον πόλεμο του πετρελαίου στο Ιράκ. Δεν θα τολμήσω να φέρω αντίρρηση στο δόγμα του Κουκουέ ότι η τρομοκρατία υπηρετεί τα συμφέροντα της πολεμοκάπηλης πλουτοκρατίας. Απλά τολμώ να ψελίσω ότι μετά το χτύπημα στη Μαδρίτη ο Μαρία Αθνάρ πήρε τον μπούλο και αυτός αποσύρθηκαν τα ισπανικά στρατεύματα, βγήκε ο Θαπατέρο, φύγαν από το Ιράκ Ισπανοί και μετά το προχθεσινό χτύπημα στο Λονδίνο ο Μπερλουσκόνη ανακοίνωσε άρον-άρον την αποχώρηση των ιταλικών στρατευμάτων από το βρώμικο πόλεμο. Σε πείσμα των προοδευτικών και καλά πασιφιστών της μιας πλευράς, οι ανθρώπινες βόμβες της αξιοπρέπειας και της αντίστασης θα αγκαλιάσουν αργά ή γρήγορα την κάθε προσκυνημένη λούγκρα. America, fuck yeah! Γιατί παπά παχή έφαγε παχιά φακή, δεν είναι φακή ευκολόπιστε τηλεθεατή. Είναι φακή επαφής. Το πνίξαν το κουνέλι οι ρασοφόροι. Αντί πινακίου φακής, την έβγαλαν από το πινάκιο και έβαλαν την κεφαλή επί πίνακι. Και συγκεκριμένα την κάτω κεφαλή αυτήν που ωραίγεται. Κακά τα ψέματα. Κακά τα ψέματα. Κακά τα ψέματα. Ωραίγεται, λέω, η κάθε χειροτονημένη, η λούγκρα. Πρέπει να δούμε επιτέλους και τα θετικά αυτής της βρώμικης βυζαντινής παλιγενεσίας. Χιλιάδες ομοφιλόφιλοι συνάνθρωποι μας βρίσκουν καταφύγιο στην άγαμη ιεραρχία και απαλλάσσονται ούτως υπήν από το μαρτύριο του ετεροφιλόφιλου γάμου, αυτού του δυσβάσταχτου, θα λέγαμε, φερετζέ της μικροαστικής ηθικολογίας. Να λέμε και τα θετικά, έχουμε να ρωτήσουμε, έχουμε στο τηλέφωνο τον Άγιο. Ποιος είναι ο Άγιος τώρα αυτός? Κάτσα εδώ το αγιολόγιο εδώ. Ο Κιδρόν Ούφριος. Είναι ο Άγιος ο Παντελεήμονας, το εξηλαστήριο θύμα θα λέγαμε. Να μας πει την άποψη του, Άγιε, να μας πείτε πώς επιτρέψατε να εξελιχθεί αυτό το σκάνδαλο με τις κασέτες, τα κεριά, τις αιμορροίδες, τις μονή σας το χαβάσατε τελευταία ανάλυση που ταλαιπωρεί, θα λέγαμε, τελευταίο καιρό τον κόσμο, το Πανελλήνιο. Δεν υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα. Υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα που απαγορεύουν κακώς γίνεται η δημοσίευση, και θα συζητήσω και με τους δικηγόρους μου. Μάλιστα. Διότι υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα που απαγορεύουν η οδήποτε χρήση, διότι αυτό είναι αποδεικτικό μέσο παράνομο και ως κολάσιμο. Είναι κολάσιμο, βέβαια είναι κολάσιμο, θα τους τρίξετε σε μια κολαχαρτή. Στη σύνοδο να μας πείτε, οι αδερφές που σας άκουσαν πώς αντιμετώπισαν τις απολογίες σας? Μίλησα πολύ ώρα, έφερα τα επιχειρήματά μου, τα οποία τοπιστικότατα. Οι αρχηγοί όταν τελείωσα ήταν όλοι καθηγητοί και προβληματισμένοι. Αλλά όπως μου δήλωσαν, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά κάτω από το βάρος αυτής της πληροφορήσεως. Υπάρχουν σκοτεινά κέντρα, το γνωρίζουμε αυτό. Εσείς, Άγιε, τι τους είπατε για να τους πείσετε για την αθότητά σας? Εγώ έφτασα σε ένα σημείο να τους πω: μα κοιτάξτε, κυβερνούν τα μέσα ενημερώσεως. Αν είναι δυνατόν. Θα φάσουμε στο σημείο να κυβερνούν και την Εκκλησία. Να φέρουμε και τον Μπερλουσκόνη. Εμείς έχουμε τους κανόνες μας, έχουμε τη συνείδησή μας. Μάλιστα. Συγκεκριμένα, τους μιλήσατε για αδελφοκτονίες, τους προετοιμάσατε ότι έχετε κι εσείς κασετοράματα για τις πολυτελείς γούνες τους, δεν τους τρίξατε τα κραγιόν? Ναι. Εκείνο το σημείο τους είπα, ναι. Όχι είστε αδελφοκτόνοι, αλλά να μην γίνετε αδελφοκτόνοι. Να μην γίνετε, τους είπατε. Σωστά. Πώς σχεδιάζετε τώρα να αντιπιτεθείτε, θα λέγαμε, στη συνέχεια, έτσι, η προστάτη Άγια των εσφυγμένων αιμορροίδων? Με όλα τα μέσα, όλα τα ένδυμα μέσα. Και ανένδυμα. Και ανένδυμα, με όλους τους τρόπους και όλες τις μεθοδόσεις και τις μηχανεύσεις. Έχετε το δίκιο σας και εσείς να χρησιμοποιήσετε όλα τα μέσα, διότι και εσάς ανέτοιμα σας αντιμετωπίζουν με παράνομες κασέτες, να το πούμε αυτό. Εσείς πώς τη σχολιάζετε αυτή τη συμπαιγνία των γνωστών δημοσιογράφων και μη εξαιρεταίων να σας διασύρουν, έτσι? Που αυτοί πώς, ας πούμε, κάποια στιγμή έτσι συνεννοούνται μεταξύ τους? Απορώ πώς οι δημοσιογράφοι σοβαροί. Μάλιστα. Έχουν πέσει μέσα στα δίκτυα τους και μεταδίδουν συνεχώς πληροφορίες. Τι θέλουν από μένα? Είναι θύματα οι δημοσιογράφοι, πρέπει να πω, ότι έχουν πέσει σε αυτό το παιχνίδι του ιστού της αράχνης. Αυτό είναι παπαλιά αυτή η φάση. Να μας πείτε τι θέλουν από εσάς τελικά. Εσείς είχατε ό,τι είχατε να δώσετε, το δώσατε. Ου καν λάβεις παρά του μη έχοντος ο άνθρωπος με τα κεριά. Δηλαδή, θα μείνουμε όλοι με το κερί στο χέρι? Ζητούν όλοι αυτοί οι κύκλοι όχι μόνο την ηθική αλλά και τη βιολογική μου εξόντωση.
Μάλιστα. Θέλω να σα δολοφονήσουν όπως το περιστατικό που έγινε στις πανικούντες στη Ιερουσαλήμ που πήγαν να δολοφονήσουν ο Τιμόθεος. Μιλάμε Άγια των Αγίων. Να ρωτήσω, δεν έχετε εμπιστοσύνη στην Ιερά Σύνοδο? Δυστυχώς, ναι. Η Ιερά Σύνοδος μέσα στο κλίμα αυτό φοβουμένοι άλλες παρενέργειες σε άλλα πρόσωπα, επέλεξε εμένα ως εξυλαστήριον θύμα. Είστε για θύμα, να κατευναστούν τα πνεύματα. Μάλιστα. Αλλά με αυτό τον άδικο τρόπο τα πνεύματα δεν θα κατευναστούν. Έχετε, θα οξυνθούν και θα δημιουργήσουν σε μεγαλύτερες περιπέτειες στην Εκκλησία. Μάλιστα, έχετε δίκιο, θα ξεκινήσει η επανάσταση. Για το θέμα των δισεκατομμυρίων, περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Αυτά που στους τραπεζικούς λογαριασμούς σας, τι έχετε να πείτε, Παναγιώτατε? Είμαι σχεδόν 30 χρόνια αρχιερές. Μάλιστα. Και έχω το δικαίωμα να έχω ορισμένες οικονομίες. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αυτά τα λεφτά είναι από το μισθό σας, κολομπαρόπατε? Δεν είναι μόνο από το μισθό μου, διότι όπως ξέρετε οι κληρικοί έχουν και τα τυχερά τους, έχουν και την βοήθεια φιλικών τους προσώπων. Είναι φιλικά πρόσωπα. Στους λογαριασμούς σας είναι και άλλες αδερφές μέσα? Οι αδερφές μου, η μία επί 30 χρόνια, ναι, εργάζεται, και η δεύτερη στην επιχείρηση την ιδιωτική του σύζυγου της, και η άλλη ήταν δικαστική υπάλληλος. Α, δικαστική, να το πούμε, δικαστική υπάλληλος. Έπαιρνε τώρα αυτή η δικαστική υπάλληλος, η δικαστικός, έπαιρνε κάποια χρήματα για να κανονίζει, ας πούμε, τις γιοσάκες μίζες, γιατί ακούγονται πολλά. Ή ήταν τα μεγάλα επιτόκια τότε παλαιά που αυγάτισαν το λογαριασμό σας? Πριν από 30 και 35 χρόνια. Μάλιστα. Τα επιτόκια δεν ήταν 1 και 2 που είναι σώμα, είχαν φάσει 25 και 30%. Μάλιστα. Έγιναν τοποθετήσεις τέτοιες οι οποίες επολαπλασίασαν το αρχικό κεφάλαιο. Ναι, αυτή η τοκογλυφία των τραπεζών, επιτρέψτε μου, δεν ξέρω τα ιερά κείμενα, είναι άλλο θέμα όμως. Να ρωτήσω, δεν είναι υπερβολικά τα ποσά αυτά πανσεξουαλικότατε στο λογαριασμό σας? Σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ακούμε. Μα για τρεις ανθρώπους που εργάζονται μια ολόκληρη ζωή. Ναι. Για όνομα του Θεού, γιατί δεν ζητούν, είναι να ερευνούν σε άλλα. Είναι στο όνομα του Θεού τα χρήματα αυτά. Σε άλλα πρόσωπα, στο δικό μας χώρο να μάθουν. Ναι. Δεν έχουν οι κληρικοί τα τυχερά τους. Βέβαια, είναι δυνατόν. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Χούντα και των γονέων. Μεταξύ ο Κωστάκης έχει βγάλει λυρί βαρβάτο. Ο Κωστάκης ο δεύτερος, ο σεμνός μιλάω, αποκαλούμενος και μπουχέσας, χάρη παιδιάς. Λίγο θέλει να βάλει το χέρι από ό,τι φαίνεται στο τσουρούτικο το σακάκι και να σαλτάρει για βαρτερλό. Έχει καταπιεί το γύφτικο σκεπάρνι της εξουσίας και γυαλίζει το μάτι του, επικίνδυνα. Εκτός από σοφός είναι και ύπουλα φιλοπαίγμενος ο λαός μας. Ο λαός μας σου λέει, είμαστε που είμαστε βουτυγμένοι μες στη μιζέρια. Τουλάχιστον να βγάλουμε στη σκηνή τον ανυπάγγελτο ανιψιό να γελάσουμε λιγάκι. Και όλα δουλεύουν ρολόι. Ρολόι σάμπας ξηρός, λατωματικό made in Japan. Μας έχουν αγχώσει τις κατάρατοι διαχειριστές και βλέπω εφιάλτες στον ύπνο μου ότι πάω, λέει, να δουλέψω στη Νέα Μάκρη για να προλάβει να τελειώσει η μαραθώνια διαδρομή, να βοηθήσω, να βάλω κι εγώ το χεράκι μου. Εκεί που έχει πάρει φωτιά το εργοτάξιο και κι εγώ κάθομαι και μεταφέρω με το τζιπ, το δικό μου το τζιπ σωλήνες αποχέτευσης, μου κλείνει το δρόμο ο εικαστικός τρομοκράτης, νέο φρούτο. Με ένα μαύρο Hyundai, κουπέ, κλείνει το δρόμο και με υποχρεώνει να αγοράσω τους πίνακες του. Κάτι δίμετρα τελάρα, πορνογραφημένα, με ξεβράκωδες αθλήτριες, σε υδραυλικά συμπλέγματα. Με χαλκοσωλήνες, ίδρα μπετών και νάνους ματάκηδες με οπτικές ίνες στη θέση των οφθαλμών. Αντί οφθαλμού. Ούτε ο Σαρών, που είναι μεταφιεσμένος σε μπολντοζιέρι και παραμονεύει στο κράσπεδο, δεν τολμάει να το σταματήσει. Απευθύνομαι απεγνωσμένα στη λευκή Πόρσε που με ακολουθεί με τις δύο καθολικές καλόγριες. Η συνοδηγός, η πιο ζουμερή, με το σκουλαρίκι στο φρύδι, τηλεφωνάει στο Υπουργείο Πολιτισμού να στείλουν επιγόντως το ακόντιο της Δημουλά. Το ακόντιο της Δημουλά, και πράγματι σκάει 100,3 παγκόσμιο ρεκόρ η Βερούλη, καρφώνει το ζωγράφο και το έργο συνεχίζει απρόσκοπτα τη μαραθώνια διαδρομή του. Το όνειρο είναι σαφές. Θα προλάβουμε. Απόλλωνα! Παπά, παπάκα! Ορίστε, παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Απόλλωνα! Ποιος είναι? Η χώρα διήρχεται μία κρίση. Αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίο είχε εισέλθει. Ένα νέο κλίμα επικρατεί στις σχέσεις μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας. Ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού. Εννοώ ότι ο καθένας μπορεί να πιστεύει ισίον σύστημα επιθυμεί. Οι Έλληνες
πιστεύουν στον κομμουνισμό. Είναι δυνατόν ένας αρχιεπίσκοπος να μην χρησιμοποιεί στους λόγους του τη φράση «Δεν κρατάμε χειρουργικά μαχαίρια, αλλά ούτε και τσεκούρια». Άλλοι χρησιμοποιούν τα τσεκούρια. Δόξα σοι ο Θεός. Από φωτιά μεγάλη. Η ανάμει η φλόγα. Η φλόγα της αρχαίας Ολυμπίας. Απόλλωνα, φτωχές μανάδες γέννησαν τους τέσσερους μεγάλους. Το Γιώργο Παπαδόπουλο, τον Πάτακο και άλλους. Δόξα σοι ο Θεός. Ολυμπία στέλνει το δικό της μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Να ζήσω εθνικός στρατός ως Παντιδάκης κι άλλοι, ο Μακαρέζος, ο Τρανός, οι τέσσερις μεγάλοι. Είναι δυνατόν ένας αρχιεπίσκοπος κοντά με αυτούς και ο πρόεδρος με το επιτελείο, ο Κόλλιας ο Λεβέντης μας καμάρι μεγαλείο. Απόλλωνα, 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 Ελλάδα χώρα μας γλυκιά, ποτέ δεν θα πεθάνεις. Λεβέντες κι άλλους σαν κι αυτούς πολλούς θα ξανακάνεις. As we prepare to welcome the world to Athens. Έχουν την τιμή τα ακραία επικοινωνικά φαινόμενα να φιλοξενούν τον Νίκο τον Χατζηνικολάου, τον εξαίρετο συνάδελφο, τον πάρα πολύ καλό συνάδελφο, ο συνήγορος του Μητροπολίτη, που μαζεύονται εκεί διάφοροι ομοειδεάτες και αλληλογλύφονται. Να σε ευχαριστήσω, Νίκο, που μου έκανες την τιμή, γιατί εγώ δεν μπορώ να έρθω στον καθοδικό σου σωλήνα και να έρθεις εσύ εδώ στα Ριτζιανά. Να σε ευχαριστήσω, Νίκο, πολύ. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι γνωρίζω πως αυτή είναι μια μέρα ιδιαίτερα φορτισμένη. Είναι γεγονός, Νίκο. Είναι γεγονός, είναι φορτισμένοι αυτοί. Έχουν πέσει διάφορες γριές και με καταργιόνται από τις τηλεοράσεις. Δεν ξέρω κι εγώ, ίσως παραφέρθηκα, ίσως έκανα κάτι που δεν έπρεπε. Πολλές γριές και γέροι λένε να σηκωθώ να φύγω. Δεν ξέρω τι να κάνω, Νίκο. Δεν ξέρω τι να κάνω. Φαντάζομαι, και έτσι θέλω να ξεκινήσω, ναι, ότι αν γυρίσετε πίσω στο ξεκίνημά σας, αυτή η περίοδος των ημερών της κρίσεως είναι μια περίοδος που δεν πρέπει να είχατε φανταστεί ποτέ. Δεν πρέπει να είχατε προβλέψει ποτέ ότι θα υπάρξει στη διαδρομή σας. Είναι γεγονός, Νίκο, ότι αλλιώς φανταζόμουν την καριέρα μου, γιατί κάνω και καριέρα. Όταν ξεκίνησα, είχα άλλα όνειρα. Συνεργάστηκα με πολλούς μεγάλους καλλιτέχνες, τον Στέφανο τον Κουρκολή, με κάτι κοτσάκια 12 χρονών, 11. Και κάναμε και χορογραφίες και επί τραπέζια, τραγούδια και επί κρεβάτια. Είχα άλλες εγώ, αλλά ήρθαν αλλιώς τα πράγματα. Δεν το περίμενα. Μέσα σας, στην ψυχή σας, αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες έχει προσλάβει τα χαρακτηριστικά ενός προσωπικού Γολγοθά? Θεωρείτε ότι είναι μια δοκιμασία για την πίστη σας και για την αντοχή σας?
Είναι γεγονός, αλλά μιλάς πολύ αργά, Νίκο, και αποκοιμιέται ο κόσμος. Βέβαια, αυτοί που μετράνε, που γράφουν, ας πούμε, στα μηχανάκια της AGB είναι χαμηλής μορφώσεως και αντιλήψεως και πρέπει να τους τα λέμε αργά. Αλλά με κάνεις και νιστάζω. Το γεγονός είναι ότι έχω δεχτεί τις επιθέσεις αυτές. Προσπαθώ με όλα τα μέσα, αφού να φανταστείς, χωρίς να είμαι θρησκευόμενος, κάποια στιγμή έπιασε τον εαυτό μου να προσεύχομαι να αφήσει ο Θεούλης ελεύθερο το γιοσάκι να φάει τη συντάξη από τις γριές, για να θέλει ο κόλος τους, Νίκο. Σε τι αισθάνεστε, να το πω έτσι, ένοχος? Αισθάνομαι ένοχος στο ότι κάποια στιγμή και εγώ δεν κατάλαβα μέχρι πού μπορεί να φτάσει, ας πούμε, η ανάπτυξη ενός στήλβοντος ιερωμένου, επιτρέψτε μου. Ερώτηση. Ό,τι μου κατεβαίνει στο μυαλό σου, μα αυτό κάνετε έτσι. Γιατί ο Γιοσάκης εμφανίζεται σε εσάς ως ειδικός σε θέματα δικαιοσύνης? Κοιτάξτε να δείτε, ο Γιοσάκης, εγώ τον έχω γνωρίσει, έπαιζε μπάσο παλαιότερα. Ήταν στο ίδιο κομμωτήριο με τον Μαζονάκη, που δούλευε και ο Ζαχαράτος που ήταν βοηθός Πιστολάκη. Αυτή είναι του κομμωτηρίου γενικά αυτοί οι καλλιτέχνες. Και ο Γιοσάκης είχε προσφερθεί τότε, ήταν στο παλαιό ημερολόγιο. Εμείς είμαστε νεορολογίτες τότε, γιατί δεν θέλαμε την παλιά ώρα. Είχαμε αλλάξει τα ρολόγια μας σε μια αντίδραση στο σύστημα. Και αυτός προσεφέρθηκε, ο Γιοσάκης, να μας βοηθήσει να επεκταθούμε και στους κίνεδους. Δηλαδή, ο κίνεδισμός έχει ένα target group το οποίο ενδιαφέρει και τις δικογραφικές τότε που συνεργαζόμαστε, οι δεν υπάρχουν τώρα, που έχουν εξαφανιστεί. Αλλά τότε θυμάμαι ότι ο Γιοσάκης μας βοήθησε πολύ. Σας χρεώνουν άλλη μια τοποθέτηση. Είναι πολλά. Μιλώ για την υπόθεση του κυρίου Κουλουσούς, ο οποίος πλέον δεν είναι κληρικός, αποφάσισε να εγκαταλείψει τώρα δεν αποφάσισε και το ιερατικό σχήμα. Ναι. Πείτε μου γι' αυτό. Τι να σας ήταν πω. Αυτό το παιδί όριμο για να παίξει τέτοιο ρόλο δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο? Τι να σας πω, δεν θέλω να πω σε τέτοια θέματα. Με τον Κουλουσούσα εγώ αλλιώς τον ήξερα. Ήταν παιδί γραμμωμένο, σαν ρουβά το σώμα κάποια στιγμή. Αλλά μπήκε μια Ρουμάνα καλόγρια ανάμεσά τους με τον Αρχιεπίσκοπο, δεν ξέρω το πνευματικό του πατέρα. Δεν ξέρω τι έγινε. Το θέμα είναι ότι αυτή η σχέση δεν προχώρησε. Κακώς στενοχωρηθήκαμε όλοι. Και εμείς οι καλλιτέχνες που ασχολούμαστε με τα μεταφυσικά. Και βέβαια ο κλήρος. Πρέπει να πούμε για τον κλήρο ότι περνάει στιγμές δύσκολες, όπως παλιά στο μοναστηριακό Βαρέλι, αν θυμόσαστε, που άμα μπεις πρέπει να βγει ο προηγούμενος, θα θυμόσαστε αυτά, Νίκο. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίους μήνες, αλλά και παλιότερα, έχετε δεχθεί επιθέσεις πολλές. Έχω δεχθεί πολλές επιθέσεις και αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος και είναι ντροπή, γιατί αυτοί που με κατηγορούν, υπάρχουν καλλιτέχνες, εμπορικοί καλλιτέχνες, του έντεχνου του λεγόμενου που ξεβρακώθηκε τώρα στα μπουζουκομάγαζα με τις εκατόμμες των καρυφάλων, οι οποίοι, ας πούμε, με κατηγορούν ότι λέω βομολογίες κτλ. Αυτά είναι αρχαία τέχνη που κάνουμε εμείς, αλλά το θράσος αυτών των ανθρώπων είναι ότι οι ίδιοι βομολογούν. Και θα ήθελα, Νίκο, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το τραγούδι τους που μιλάει πρόστιχα, χωρίς δηλαδή καμία έτσι εδώ, θα λέγαμε. Δεν υπάρχει εδώς. Έλα που χωρίς καμία δρομή, όπως ακούς, Νίκο. Μιλάει δηλαδή για τον αυνανισμό, μπλέκοντάς το με τη συνουσία, τη μεταφυσική, με τις χειρομαντίες. Δηλαδή, μιλάμε για έχουν ξεφύγει τελείως τα άτομα. Έχουν ξεφύγει τελείως τα άτομα. Και υπάρχει, εγώ δεν το. Την ηχογράφηση έχει κάνει ένας συνάδελφος ιερωμένος, ο πρώην Θεσσαλιώτητος, ο οποίος πήγε και μαγνητοφώνησε το πρόγραμμα και το έχει χρησιμοποιήσει και σε κήρυγμά του. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει το περιστατικό αυτό, Νίκο. Έψαξα και βρήκα το βίντεο με τα όσα ο πρώην Θεσσαλιώτης Κωνσταντίνος είχε πει είχε όταν ξέσπασε αυτή η ιστορία. Έγραψε, ναι. Πάμε να το δούμε. Πάμε. Και οι δυο τους βαρύνονται με το πάθος του κινεδισμού. Ναι, εσείς πού το ακούσατε αυτό το περιστατικό? Σε ένα νυχτερινό κέντρο. Σπάτε σε νυχτερινά κέντρα. Τέλος πάντων, Νίκο, θα ήθελα να κλείσουμε κάπου εδώ, γιατί το θέμα έχει ξεφύγει τελείως. Έχουμε γίνει διεθνώς ρεζίλη. Πρέπει κάπου να το κλείσουμε. Τα βρούμε τους παπάδες να τελειώνουμε, Νίκο. Ακούμε την παραβολή του παραλυτικού.